αεροπλάνα και πλοία έχουν ήδη αρχίσει να καταφθάνουν στην Κρήτη πρώτη εκδρομή του Πάσχα από περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας, καθώς η άρση όλων των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού φαίνεται πως εκτόξευσε στα ύψη την επιθυμία τους για να εγκαταλείψουν το κλινονάστι και να περάσουν τις Άγιες αυτές οι μέρες στους αγαπημένους τους προορισμούς. Το ενδιαφέρον για ταξίδι από την Κρήτη εκτός Κρήτης αλλά και προς την Κρήτη είναι διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι αλλά και με το 19. Η Κρήτη, που είναι ένα από τα νησιά που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των επισκεπτών φέτος, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχει συμπεριληφθεί και στη λίστα του εσωτερικού τουρισμού εν ώψη Πάσχα, ενώ έκπληξη αποτελούν για το Ρέθυμνο οι πληρότητες έως και 60% που καταγράφονται στα ξενοδοχεία που έχουν ήδη ανοίξει αλλά και στα τουριστικά καταλήμματα του νομού. Υπάρχουν κρατήσεις αυτή τη στιγμή περισσότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι, ας το πούμε, το wow, αλλά είναι ένα καλό δείγμα, είναι μια καλή, ας το πούμε, κίνηση. Και ενώ ο νούμερο ένα προορισμός στην Κρήτη για τον εσωτερικό τουρισμό είναι παραδοσιακά τα Χανιά, το Ρέθυμνο την πασχαλινή περίοδο δείχνει να παίρνει ένα κομμάτι της πίτας, κερδίζοντας έτσι το έστω και μικρό χαμένο έδαφος των προηγούμενων χρόνων. Ο εσωτερικός τουρισμός ποτέ δεν ήταν για το Ρέθυμνο ένα ισχυρό χαρτί, να το πούμε. Όμως το γεγονός ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθμός και τα στοιχεία που βλέπουμε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα αεροπορικά εστίαρια ότι είναι αυξημένος, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι όντως υπάρχει μια επιστροφή και του εσωτερικού τουρισμού, ιδιαίτερα το Πάσχα. Το Ρέθυμνο στο παρελθόν είχε καλό κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού και ειδικά το Πάσχα. Ελπίζω ότι και τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξαναπαίρνουμε το χαμένο έδαφος και εάν δεν συμβεί και καμιά έκπληξη, τα επόμενα χρόνια όλο και θα καλυτερεύει. Σε ό,τι αφορά δε στους αλλοδαπούς επισκέπτες, η κίνηση στην παρούσα φάση στο Ρέθυμνο είναι σχετικά ικανοποιητική, όμως η μαζική ροή επισκεπτών αναμένεται κυρίως από το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου έως και το Σεπτέμβριο. 13 Μαΐου αλλά και 20 Μαΐου θα δούμε πολύ μεγάλη διαφορά. Θα δούμε δηλαδή πραγματικά αρκετό κόσμο, θα έχουν ανοίξει όλα τα ξενοδοχεία και όλοι θα έχουν υψηλές πληρότητες μετά τις 20 Μαΐου. Ο Μάιος θα μας δώσει και αυτός καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι μας έδωσε ο προηγούμενος Μάιος της περσινής χρονιάς. Από εκεί και μετά οι υπόλοιποι μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος, ήταν ούτως ή άλλως και πέρυσι πάρα πολύ καλοί. Παραπάνω δεν πάει. Επομένως, τη διαφορά θα την κάνουν οι δύο πρώτοι μήνες και ο τελευταίος, ο Οκτώβριος. Πάντως, ένα ακόμα σύν στη φετινή τουριστική περίοδο είναι η πρόθεση που καταγράφεται από μερίδα tour operators για επιμήκυνση της σεζόν έως και τα τέλη αυτή τη φορά του Νοέμβρη.